Το ενεργειακό όμως έχει προκαλέσει αναταράξεις και στη γερμανική κυβέρνηση. Θα πάμε στο Βερολίνο, στον Παντελή Βαλαζόπουλο, διότι χρειάστηκε να μεσολαβήσει ο Σόλτς για να ομαλοποιήσει την κατάσταση. Ακριβώς, γιατί η κυβέρνηση δεν πήγαινε καθόλου καλά. Υπήρξε μεγάλη διαμάχη μεταξύ Πρασίνων και Φιλελευθέρων για τα πυρηνικά εργοστάσια, εάν θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους ή όχι. Οι Πράσινοι είναι ζωτική σημασία για αυτούς το θέμα αυτό. Θέλανε να τα κλείσουν μέσα στο 2023. Οι Φιλελεύθεροι θέλανε να συνεχίσουν μέχρι το 2024. Κανονικά έπρεπε να κλείσουν τον επόμενο μήνα. Η ενεργειακή κρίση όμως είναι εδώ. Δεν φαίνεται να γίνεται να μπορεί να συνεχίσουν χωρίς τα πυρηνικά εργοστάσια. Πρέπει να μπουν μπροστά, να συνεχίσουν. Γι' αυτό υπήρξε πολύ δυναμική επέμβαση του καγκελαρίου Σόλτς. Τους επέβαλε τη συνέχιση των πυρηνικών εργοστασίων και των τριών, τουλάχιστον μέχρι τον Απρίλιο, ενώ την ίδια ώρα με επιστολή τους του ζητάει να θάψουν, να σταματήσουν αυτή τη διαμάχη. Μεγάλη αντίδραση από το κόμμα των Πρασίνων, οι οποίοι λένε ότι όλα αυτά είναι αντισυνταγματικά. Ο κάθε υπουργός μπορεί να συνεχίσει να κάνει κάτι, ό,τι θέλει, χωρίς την επέμβαση. Σίγουρα δεν είναι καθόλου κανονικό όλο αυτό που ζούμε, Παντελή. Καθόλου κανονικό για καμία χώρα του Βεβαίως. Κόσμου. Έχουμε κάνει ένα μεγάλο άλμα στο παρελθόν.